ξεκινάει η καμπάνια με τηλεοπτικά σποτάκια, με σποτάκια στα ραδιόφωνα, στα blog, για να ευαισθητοποιήσουμε τους ενεργούς πολίτες του Ηρακλείου για το φαινόμενο της εγκατάλειψης των ζώων, για να τσιπάρουν τα ζώα τους και να μειώσουμε τελικά τον αριθμό, τον μεγάλο αριθμό αδεσπότων στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτή η καμπάνια λοιπόν, εκτός τα σποτάκια, περιλαμβάνει επίσης εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ημερίδες, επισκέψεις σε σχολεία όπου θα δώσουμε έντυπο υλικό και θα συνομιλήσουμε με τους μικρές μαθητές και θα τους δώσουμε κάποια βιβλία δώρο για να τους κάνουμε σύμμαχους σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνουμε σαν Δήμος Ηρακλείου. Και τρίτο και ίσως σημαντικότερο είναι ότι πλέον συστήσαμε κλιμάκια ελέγχου δημοτικής αστυνομίας, ελληνικής αστυνομίας, την ιατρική υπηρεσία και εθελοντών που θα κυκλοφορούν για ένα μήνα όσο θα διαρκέσει και η καμπάνια στους δρόμους για να ενημερώσουν καταρχάς τους πολίτες για τα βαρύτερα πρόστιμα που υπάρχουν στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο από τη στιγμή που θα βρεθούν χωρίς να έχουν σημάνει στο σκύλο τον οποίο θα του συνοδεύει. Μάλιστα. Είναι πολλοί εκείνοι που ρωτάνε ποιο είναι το κόστος βέβαια του τσιπαρίσματος των ζώων και αν έχει γίνει προσπάθεια από την δική σας την πλευρά, δηλαδή της Δημοτικής Αρχής, είτε από το κοινοκομείο, ναι σωστά το είπα, είτε αν υπάρχει κάποια συνεργασία με κάποια κτηνιατρικά γραφεία, έτσι ώστε να είναι τα χρήματα λιγότερα. Βεβαίως έχουμε κάνει συζητήσεις με το Κτηνιατρικό Σύλλογο Κρήτης ώστε να μειώσουν στον βαθμό που μπορούν και οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσπαθούν να υποστηρίξουν τις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι το κόστος για κάποιον που αγαπά τα ζώα δεν είναι μεγάλο, τα 15-20 ευρώ περίπου, παρόλο που αυτή την περίοδο είναι πολλά και αυτά τα χρήματα. Αλλά σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντικό να σημανθεί, να μπει στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του Δήμου και του Υπουργείου, έτσι ώστε να ξέρουμε και στην περίπτωση που χαθεί το ζώο, ποιανού είναι το ζώο και ποιος είναι υπεύθυνος για να παραλάβει το ζώο. Άρα λοιπόν, καλό όλους τους πολίτες να αναλάβουν αυτό το οικονομικό βάρος της σήμανσης και να προχωρήσουν στη συνεργασία με τον γιατρό τους, που τις επόμενες μέρες μετά από ειδική συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Σύλλογο θα προσπαθήσουν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές τιμές, τις οποίες θα μπορέσουν να κάνουν για τους πολίτες του Ηρακλείου να σημάνουν τα ζώα τους. Αυτή την ώρα η εικόνα ποια είναι? Ελάχιστα ζώα έχουν σημανθεί, παρόλο που εμείς εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε για τη σήμανση. Και γενικότερα με το πρόβλημα των αδέσποτων και την νοοτροπία και την τακτική του κάθε ενός από εμάς, έτσι, γι' αυτό ρωτάω έτσι. Υπάρχει αύξηση των αδέσποτων, κύριε Δουλγεράκη, παρόλες ενέργειες, παρόλες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, παρόλη την καταπληκτική δουλειά του κοινοκομείου και των παιδιών του κοινοκομείου, τη μεγάλη συνεισφορά των εθελοντών που θέλουν να την εξάρω και να τους δώσω συγχαρητήρια τη συνεχή δράση τους. Δυστυχώς ο αριθμός των αδεσπότων αυξάνει και στο Ηράκλειο, όπως αυξάνει γεωμετρικά σε όλη την Κρήτη. Το πρόβλημα δυστυχώς κινδυνεύει να είναι ανεξέλεγκτο. Πρέπει άπαντες ο κάθε πολίτης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, γιατί για να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε ότι με στοιχεία που υπάρχουν, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 20% του πληθυσμού έχει πλέον δεσποζόμενο ζώο στο σπίτι του. Μιλάμε λοιπόν για χιλιάδες δεσποζόμενα ζώα. Όταν λοιπόν κάποιος θα βαρεθεί ή έχει τη σκέψη να στο εγκαταλείψω γιατί στενοχωριέμαι, είναι λίγο δύσκολο στο χώρο του, στην ευθύνη που έχω αναλάβει, αρχίζει να πει στην λογική να το εγκαταλείψει. Μιλάμε για νούμερα τα οποία δεν μπορεί πλέον να τα διαχειριστεί κανένα κράτος, κανένας δήμος, κανένας φορέας εθελοντικός. Άρα θα πρέπει πάνω απ' όλα να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να αναλάβουν ευθύνη εφόρου ζωής για την υιοθεσία που κάνουν. Ούτως ή άλλως, έχεις ένα ζώο, είναι μέρος της οικογένειάς σου. Είναι Βεβαίως. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα και όπως δεν εγκαταλείπεις την οικογένειά σου, δεν εγκαταλείπεις το ζώο. Όπως λέγαμε σε ένα πολύ ωραίο παραμυθάκι που είχε βγάλει ο Δήμος Ηρακλείου πριν από χρόνια, τελειώνοντας έλεγε το παραμυθάκι αυτό, κυρία Δουλγεράκη, όποιος αναλαμβάνει ένα ζώο θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του ότι θα έχει τρεις λέξεις που ξεκινάνε από χ. Χρόνος, χρήμα, χώρος. Όταν αναλαμβάνεις ένα ζωάκι, θα πρέπει να του εξασφαλίσει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία. Αυτό είναι κατελάχιστο για να λέγεσαι υπεύθυνος ανάδοχος. Οποιαδήποτε άλλη έκπτωση στα τρία προηγούμενα δεν θεωρείται υπεύθυνη υιοθεσία.